ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης, γιατί βλέπω ένα έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα και για τις παρουσίες τους, αλλά και για τις καθημερινές συνεντεύξεις που δίνουμε, τις οποίες θα απολαύσετε όλη την εβδομάδα, φαντάζομαι, ότι γιατί έχουν τεράστιο ενδιαφέρον αυτά που λέγονται και αυτά που ακούγονται και αυτά που συμβαίνουν, οπότε θα τα δείτε δημοσιευμένα όλη τη εβδομάδα. Οι μέρες θα είναι λίγο πιεστικές. Έχουμε μια εβδομάδα στη διάθεσή μας ως επικεφαλής του συνδυασμού και αύριο έχουμε δύο συνεντεύξεις και τη Δευτέρα σε ένα κανάλι, με στόχο να σκοπό την τελευταία εβδομάδα να βομβαρδίσουμε με την καλή έννοια από ενημέρωση, από προγραμματικές θέσεις, από τα τεκτενόμενα στο επιμελητήριο και ως διοίκηση, αλλά και για το μέλλον. Αυτό που εγώ ήθελα να τονίσω σήμερα, πιο πολύ θα ήθελα να σας ακούσω και θα είμαι σύντομος. Θα βγάλω και το ρολόι μου για να κρατήσουμε και χρόνο. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Θα σας πω 2-3 πράγματα που λέγονται στις συνεντεύξεις. Η αλλή είναι κοινωνή. Επειδή πολλά ακούγονται, ξέρετε, πίσω από τις κουρτίνες και πίσω και μέσα σε κλειστά δωμάτια λέγονται πολλά, ή στα καφενεία. Όταν πρόκειται κάποιος να πει υπεύθυνα κάτι, δημόσια, εκεί θέλει μεγαλοψυχία ή δυναμισμό να τα πει, δυστυχώς εκεί δεν τα ακούω. Πολλές φορές με καλούν κάποιοι φίλοι να απαντήσω, να απαντήσω σε σχόλια ανώνυμα. Δεν θεωρώ ότι είναι δόκιμο σε σχόλια καφενείου, σε σχόλια του αέρα, σε σχόλια που δεν έχουν ταυτότητα να απαντά θεσμικά ο οποιοσδήποτε. Και εσείς οι ίδιοι. Λόγω των εκλογών όμως, αυτόν τον κανόνα και αυτή την αρχή που εμένα με διακρίνει χρόνια τώρα, όχι δεν το κάνουμε σε αυτές τις εκλογές, θα τα πούμε, αποφάσισα να τον σπάσω τώρα αυτό το διάστημα, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν και κάποιες απαντήσεις. Να πούμε λίγα λόγια έτσι ως συνδυασμός, ποια ήταν η συνέχεια μας μέχρι τώρα, να έχετε μια εικόνα, ποιοι είναι οι στόχοι μας, το όραμά μας για το μέλλον, γιατί διεκδικούμε ξανά την διοίκηση του επιμελητηρίου, ποιος είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου επί της ουσίας, γιατί έχουν συμβεί συνταρακτικά γεγονότα με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, και επειδή ίσως εμείς εδώ έχουμε ευθύνη, και εγώ προσωπικά, δεν τα επικοινωνήσαμε όσο θα έπρεπε και όπως θα έπρεπε, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Και πολλές φορές δράσεις και ενέργειες αυτού του μεγέθους τις καπηλεύονται κάποιοι άλλοι. Γιατί πολλές φορές λέμε αυτό θα το έκανε το Υπουργείο, θα το έκανε η Κυβέρνηση, θα το έκανε η Περιφέρεια, ο Δήμος, ο ιδιώτης, ακόμα και αυτές τις δικές μας διαδικασίες που κάνουμε να τακτοποιήσουμε έναν φίλο που είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και δεν δημοσιοποιείται και δεν αποδεικνύεται. Ακόμα και αυτές κάποιοι τις καπηλεύουν. Τώρα να μπούμε λίγο στο διατάφτα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2002, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την παράταξη. Όπως ξέρετε, όπου και αν βρεθώ και όπου και αν μιλήσω, τονίζω ότι για μας το κόμμα μας, μια που κάποιοι θέλουν να το κομματικοποιούν για να το πολιτικοποιούν, είναι το Κυρκής. Και όλοι εμείς έχουμε ένα στόχο και τα μέλη που στοχεύουν σε αυτόν τον στόχο για να το κάνουν πράξη είναι οι πολίτες που συμμετέχουν σε αυτόν τον συνδυασμό, σε αυτή την παράταξη. Επιμένουν κάποιοι χρόνια τώρα να μπαίνουν σε αντιπαράθεση με εμάς, προσπαθώντας να αποδιαιτήσουν κομματικά, γιατί έτσι νομίζουν ότι θα προσχωριστούν ωφέλη, κόντρα στη λογική τη δική μας. Εμείς θα επιμένουμε εκεί, όχι τώρα. Το κάναμε δύσκολες εποχές, δυσκολότερες. Ο συνδυασμός μας, εσείς, είστε ένας συνδυασμός με πλουραλισμό, με δυναμική, με κοινωνική παρουσία, με παράστημα, με επαγγελματική συνείδηση, ο καθένας ξεχωριστά. Εγώ σας γνωρίζω όλους. Νιώθω περήφανος που στηρίζεται το συνδυασμό επιμελητήριο πρωταγωνιστής με επικεφαλής εμένα, γιατί ξέρω πως η δικιά σας δυναμική
για μένα ευτυχώς, για κάποιους άλλους δυστυχώς, ξεπερνά κάθε όριο σύγκρισης και ειδοποιώς διαφορά που έχει ο συνδυασμός ο δικός μας με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, είναι ακριβώς η δυναμική που ασκούν στην κοινωνία τα μέλη αυτού του συνδυασμού που είστε εσείς. Εγώ ανεπιφύλακτα το λέω, το εισπράττω αυτό και νιώθω περήφανος και νιώθω και όμορφα και με κολαγκέρ, όπως και αν το κάνω. Γιατί η τιμή αυτή είναι στο πρόσωπό μου ιδιαίτερη. Γι' αυτό ακριβώς την προσπάθεια αυτή, αυτό που εγγυώμαι εγώ σε εσάς ως συνεργάτης, ως φίλος, είναι ότι δεν θα την πουλήσουμε, δεν θα την προδώσουμε, θα την κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Όσα και αν συμβαίνουν γύρω μας, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να στείλουν μηνύματα διαφορετικά. Το έργο που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα ότι το πετύχαμε σε βαθμό απόλυτο. Σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες που έχει ο θεσμός ο επιμελητριακός και σε σχέση πάντα με το επιμελητήριο του Κυρκής που, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, δημιουργήθηκε το 1981. Μέχρι το 1995 το επιμελητήριο του Κυρκής ήταν σε ένα δωμάτιο, 5x2. Δεν ήταν υπηρεσία. Για να σταθεί όρθιο, να γίνει μια αξιόλογη υπηρεσία, χρειάστηκε κόπος, χρειάστηκε δουλειά, εσυντομία τηλεγραφικά. Είχαμε όραμα εμείς, αναλάβαμε. Πριν από εμάς υπήρξαν δύο διοικήσεις. Εμείς δεν μηδενίζουμε κανενός το έργο. Κάνανε ό,τι κάνανε. Εμείς όμως μπήκαμε δυνατά να αποκτήσει ο επιχειρηματίας το σπίτι. Αυτό το κτίριο που είναι στολίδι για όλους τον νομό Κυρκής και όχι μόνο για όλη την Ελλάδα, όσοι το επισκέφθηκαν το αναγνωρίζουν. Αυτό λοιπόν το στολίδι στήθηκε μέσα σε δύο χρόνια με ευρωπαϊκά χρήματα. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος και για αυτή μας την δράση και την ενέργεια πραγματικά μας συγχαρήκανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα δημόσια κτίρια. Έκλεισε το. Τελειώσαμε το σπίτι του επιχειρηματία. Από την πρώτη στιγμή δράσεις που ταλανίζουν όχι μόνο τους την αγορά του διοικητής, μπορεί να μην τις αισθάνονται σε μέγεθος όλοι οι πολίτες, όλοι οι επιχειρηματίες, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανά κλάδο, ανά επιχείρηση, ανά δράση. Πάω εν συντομία. Πρώτο τεράστιο πρόβλημα. Πνίγουν οι φόροι, όπως και σήμερα, πνίγουν οι φόροι τις επιχειρήσεις αναψυχής, διασκέδασης, εστίασης. Από 2 ως 5% στα καθάριστα. Αυτό το πληρώνουν οι κυβερνησιώτες και οι πολυκαστρινοί. Διότι ισχύει ο νόμος με νόμο. Ισχύει ο νόμος όπου ισχύουν τα αντικειμενικά κριτήρια των ακινήτων. Στις δύο περιοχές ισχύουν. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε αυτός ο φόρος, ο βαρύς, να αποφορτήσει τους επαγγελματίες. Μπήκε μπροστά, για μένα ευτυχώς, δυστυχώς όμως για την εικόνα και την δράση της σε παρελαδικό επίπεδο, το επιμελητήριο της Κυρκής. Έχω πει, είναι η πολλωστή φορά που θα αναγνωρίσω τη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια του επιμελητήριου της Κυρκής, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Πρωθυπουργού τότε της χώρας, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε με μια λογική να στηρίξουμε τον τουρισμό στη χώρα μας, το αξιοποιήσαμε, έκανα παράσταση στη Βουλή των Ελλήνων κόντρα στην ΚΕΔΕ, όσοι είναι εδώ, όσοι διατέλεσαν δήμαρχοι και αντιλαμβάνονται τι έσοδα χάθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά εμείς το πετύχαμε. Το πετύχαμε και δεν το πετύχαμε μόνο για το Κυρκής, το πετύχαμε για όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου δέχτηκαν πολλά συγχαρητήρια από πολλούς νόμους για αυτή μας τη δράση. Ο φόρος αυτή τη στιγμή από 1η πρώτου 2009 είναι 0,5%. 20πλάσια κατώτερος. Για να αντιληφθείτε τι προσπάθεια έγινε. Δεύτερο, ακούτε όλοι, την ξέρετε αυτή την περιβόητη ΑΕΠΗ. Είναι μια εταιρεία, ήταν θα έλεγα, γιατί αρχίζει και αποπνέει. Πνέει τα αλήθεια, αλλά έπρεπε κάποιος να την αντιμετωπίσει. Αποσπασματικά δεν γινόταν. Με τίμησε η επιμελητρική κοινότητα και εξελέγηκα αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Άδραξα την ευκαιρία και σε μία πενταετία η ΑΕΠΗ εξαφανίστηκε. Σήμερα στα χωριά μας, πρώτα απ' όλα εγώ ευαισθητοποιούμε να μην πω συγκινούμε γιατί
με συγκινεί κιόλας γιατί προέρχομαι και από αυτό το κλάδο. Μου αρέσει εμένα η δράση της εστίασης, της αναψυχής, της διασκέδασης. Πάρα πολύ. Σε επίπεδο επαγγελματικό εννοώ. Και τους ένιωθα ως να είναι ο ίδιος μου εαυτός. Ζούσα το πρόβλημά τους. Είναι προσβλητικό για ψήλου πείδημα τα πινάκια των δικαστηρίων να είναι γεμάτα. Γιατί πολλές φορές οι μεγάλες επιχειρήσεις τέτοιου είδους ζητήματα δεν τα αντιμετωπίζουν. Γιατί υπάρχει άλλη συμπεριφορά. Τον μικρό επαγγελματία κανένας δεν τον υπολογίζει, τον βλέπουν όλοι ως σκουπίδι. Ερχόταν ο αστυνομικός σε μια ιδιωτική, συνόδευε μια ιδιωτική εταιρεία για να εισπράξει τις συνδρομές της ΑΕΠΗ και μάλιστα να παρακολουθήσει και να καταγράψει και το παράπτωμα. Ποια μουσική παίζει, ποιος το εκτελεί, ποιος είναι ο δημιουργός και όλα αυτά. Αυτά με την προσπάθεια, με την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυρκής και τη δική μας την κεντρική ένωση τελειώσαμε. Δεν υπάρχει ξανά μήνυση στους επαγγελματίες. Δεν το καταλαβαίνουν όταν πλέον το ξεπερνούν. Όταν το ζουν και το βιώνουν, παραπονιούν. Και αυτό το υποφελήθηκε όλη η Ελλάδα. Δεν θα ξαναπάει επιχειρηματίας για τέτοιον λόγο σε δικαστήριο. Δεν θα ξαναυπάρξει αστυνομικός που για τέτοιον λόγο θα επισκεφθεί επιχείρηση. Αυτά γίνονται όταν είμαστε ενωμένοι και υπάρχει ένα επιμελητήριο σαν θεσμός δυνατό. Τελείωσε και αυτό το πρόβλημα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε, να είμαστε μπροστάριδες και να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Είμαστε το πρώτο επιμελητήριο που δημιούργησε το ηλεκτρονικό δημοκρατήριο. Να μην σας κουράζω. Ηλεκτρονικό δημοκρατήριο σήμερα έχει τον Κυρκής. Θέλω να το αντιληφθείτε, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του πρωτογενή τομέα, ακόμα αναξιοποιητό σε μεγάλο βαθμό, για να μπορέσει ο μεσάζων από αυτή την ιστορία να εξαφανιστεί το υπερκέρδος που έχει και να το απολαύσει, να το απολάβει ο παραγωγός για να υπάρξει στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, αυτοί που το αντιλαμβάνονται τι κάνουμε εδώ στο Επιμελητήριο του Κυρκής, στην υπόλοιπη Ελλάδα μας καλέσανε, πήγαμε ως επιμελητήριο με τον Σάβα, με τη Μαρία, με τη Λίνα, σε όλες τις περιοχές να παρουσιάσουμε αυτό το σπουδαίο εργαλείο, το οποίο πραγματικά είναι το μέλλον των δημοπρασιών του πρωτογενή τομέα και θα δούμε το μέλλον. Πάντως πρωτοστατήσαμε, το υλοποιήσαμε και όλα αυτά υλοποιούνται. Όλα με χρήματα, ό,τι ακούτε μέχρι τώρα είναι με χρήματα ευρωπαϊκά. Πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, να υπάρχει μια διοίκηση που πιέζει, που παρακολουθεί τα προγράμματα και να εγκρίνονται για να μπορείς όλα αυτά να τα υλοποιήσεις. Συνεχίσαμε σε δράσεις έτσι που μείνανε πανελλαδικά γνωστές. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πιστεύοντας ότι ο τόπος μας εδώ είναι παράδεισος για την καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Η πρώτη συνάντηση έγινε εδώ σε αυτή την αίθουσα πριν 6 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι καλά. Ήταν γεμάτη αίθουσα από όλη την Ελλάδα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτήν την δράση, για αυτήν την καλλιέργεια, για αυτήν την προοπτική που έχει αυτός ο τόπος. Και νομίζω ότι στα επόμενα 10 χρόνια το Κυρκής πραγματικά θα έχει ένα τεράστιο και οι κυρκησιώτες του πρωτογενούς τομέα ένα τεράστιο έσοδο γιατί όλες οι ενέργειες όσον αφορά την υποστήριξη, όσον αφορά τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων και από τη δική μας πλευρά αλλά και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρημάτων και προγραμμάτων θα την έχουν και νομίζω ότι πραγματικά μπήκαν σε έναν δρόμο σωστό. Δεν υπάρχει, για να το ξέρετε και αυτό με ενοχλεί πάντα, δεν υπάρχει καλύτερη υπηρεσία, διότι ο κόσμος μας, εμείς ξέρουμε ότι όσο και να ηλεκτρονικοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, όσο και να εξυγχρονιστούμε, υπάρχουν επαγγελματίες που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά στον Κυρκής και ειδικά στην περιφέρεια. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε κάποιες δράσεις μας σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει επιχείρηση που μας κάλεσε στην έδρα της γιατί έχει το Α πρόβλημα, το Β, το Γ, στη Φιλιριά, στην Κούπα, στα Θεοδόσια και να μην ήμασταν εκεί με ραντεβού τουλάχιστον 2 με 3 μέρες δεν θα καθυστερήσουμε να είμαστε εκεί για να μας πει όλα του τα προβλήματα. Το αν κάποιος θα συναντήσει ή το συναντάτε και λέει δεν εμφανίστηκε το επιμελητήριο ή ο πρόεδρος του, αντιλαμβάνεστε ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να πηγαίνει στις 5.500-6.000 επιχειρήσεις ακάλεστος με την έννοια πηγαίνει σε κάποιες που γνωρίζει, που λέει μια καλημέρα. Δεν μπορείς σε όλες να πας όμως συστηματικά, θεσμικά,
για να στηρίξεις την επιχείρηση. Με ένα τηλεφώνημα η απέτηση, η δική μας, η δική σας πλέον απέτηση ως υποψήφοι είναι οφείλει ο καθένας, ο κάθε επιχειρηματίας εννοώ, να γνωρίζει τον αριθμό του επιμελητηρίου και να μπορεί στον καντράν να σχηματίσει το νούμερο αυτό και να μας καλέσει. Αν μας καλέσει και δεν ανταποκριθεί το επιμελητήριο, τότε έχει οποιοδήποτε λόγο να πει. Δημιουργήσαμε με ευρωπαϊκά χρήματα πάνω από 30, δεν ξέρω, 40 επιχειρηματικές αποστολές και εκπαιδευτικές αποστολές. Όλες με χρήματα ευρωπαϊκά. Αυτές θα τις ακούσατε κι εσείς κατά διαστήματα. Κάποιοι, επειδή αρνούνται να καταλάβουν τη φύση του στόχου, αρνούνται κάποιοι να καταλάβουν την πρόοδο, να την νιώσουν. Ενώ την βλέπουν, δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Ενώ βλέπουν ότι είναι πρόοδο σήμερα να σηκώνονται επιχειρηματίες από το επιμελητήριο του Κιλκής, από τα χωριά του Κιλκής, να επισκέπτονται το Παρίσι, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, τη Ρώμη και πού δεν πήγανε, τη Βαρκελόνη, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες, σε όλη την Ευρώπη, δωρεάν, 10 μέρες, 15 μέρες, όλα προγραμματισμένα. Εγώ για αυτές τις αποστολές είμαι περήφανος, γιατί οι αποστολές όλες έκλεισαν πραγματικά με επιτυχία απόλυτη. Όσοι συμμετείχαν ήταν υπερευχαριστημένοι και οι έλεγχοι που μας δίνανε από ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν άριστοι. Γι' αυτό και θα συνεχίσει το επιμελητήριο του κοινής με οποιαδήποτε διοίκηση να απολαμβάνει και να έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τέτοια προγράμματα όταν τα φέρει σε πέρας με διαδικασίες σωστές. Αυτές λοιπόν τις αποστολές κάποιοι δημόσια, επειδή αρνούνται να δουν την πρόοδο, τις λέγανε, τις ονόμαζαν δρομές. Όταν όμως οι ίδιοι συμμετείχαν, δεν τις ονόμαζαν δρομές, τις ονόμαζαν κάπως αλλιώς. Είναι κρίμα να μην μπορεί κάποιος σε αυτόν τον τόπο να μην μπορεί να παραδεχθεί την πρόοδο, την αξία και την προσπάθεια που εκπορεύεται από ένα φορέα, ούτως ώστε και αυτός με τις ιδέες του, με τις απόψεις του, να συμβάλλει, να συνδράμει, να πάει ένα βήμα μπροστά αυτή η ιστορία. Αν σε αυτόν τον τόπο, το έχω πει παντού, δεν αποφασίσουν από μόνοι μας να αναλάβουμε τις μοίρες αυτού του τόπου εμείς, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, εγώ σας το βεβαιώνω αυτό, ότι μην περιμένουμε έξω από τα όρια του Κιλκής να έρθει κάποιος να μας σώσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε. Αν αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες, τις τύχες αυτού του τόπου, τότε μπορούμε πραγματικά να βρούμε και απ' έξω βοήθεια και από παραέξω και από την Ευρώπη και από οπουδήποτε. Εμείς όμως μην βασιζόμαστε ούτε σε κόμματα, ούτε σε πολιτικούς. Δεν μπορούμε αυτή την έννοια που δεν θα επικραίνει τη δική μας προοπτική και δική μας, το δικό μας αύριο από τα θέλω κάποιων κυβερνητικών, κάποιων κομματικών παραγόντων. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που συνεχίζουμε εμείς, για μένα, να στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό, να τον δυναμώσουμε πραγματικά για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την δύσκολη περίοδο που ο μοναδικός τρόπος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η ανάπτυξη. Και τι κάναμε εμείς για αυτό το κομμάτι? Το επιμελητήριο του Κιλκής. Υπάρχουν κρατικοί φορείς που δεν κάναν όσα έκανε το επιμελητήριο, το μικρό το δικό μας. Και άλλα επιμελητήρια προσπάθησαν. Εμένα με λέγανε και ρομαντικό όταν το προσπαθούσα. Να κάνω τι δηλαδή? Να προσελκύσω επενδυτές. Και όπως ξέρετε όλοι, φέραμε και επενδύσεις στις Βρυξέλλες, παρουσιάσαμε το οικονομικό περιβάλλον του τόπου, πείσαμε έναν επιχειρηματία, ήρθε και επένδυσε. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, ολοκληρώνεται μια επένδυση, η οποία αν δεν παρενέβαινε το επιμελητήριο, αν δεν δημιουργούσε η διοίκηση του επιμελητηρίου τις προϋποθέσεις, αυτή η επιχείρηση θα βρισκόταν τώρα στην Ξάνθη. Η επιχείρηση όμως ολοκληρώθηκε, στείνεται στη Νέα Σάντα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί θα απασχοληθούν 300 κυλκισιώτες. Δέχτηκα δύο φορές τον Γενικό Διευθυντή, που είναι Ρουμάνος στην καταγωγή, στο επιμελητήριο, ήθελε να με ευχαριστήσει και μου είπε τι θέλετε να σας κάνω για να ανταποδώσω την προσπάθεια που κάνετε να μας στηρίξετε. Και εγώ του είπα ότι θέλω όλοι οι εργαζόμενοι να είναι από τον τόπο. Το υποσχέθηκε και μάλιστα σήμερα, επειδή μου είπε ότι εξειδικευμένο προσωπικό θα βρουν μόνοι τους, σας το λέω και σας το έχετε υπόψη σας, τους συνεργάτες μου, γιατί πρέπει και εσείς να μπείτε σε αυτή την λογική, θέλουν και μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανολόγους, ίσως να τους επιμορφώσουν αυτοί, τους εξειδικεύσουν σε κάποιο επίπεδο, γιατί δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένους πάνω
στην παρασκευή τσιγάρων πριν να κάνουν. Κλείνοντας, το τι κάναμε, αυτή είναι η εικόνα μας, μια εικόνα πραγματικά την οποία δεν βγάλαμε προς τα έξω, με ένα πολύ σημαντικό έργο. Και σας λέω ότι επισκεφτείτε όλη την Ελλάδα και πέστε ότι είστε από το Κλικής και είστε μέλη του Επιμελητηρίου, να δείτε τι θα εισπράξει. Και τότε θα καταλάβετε ποια είναι η υπεραξία, η εξωστρέφεια δηλαδή που δημιούργησε αυτός ο θεσμός προς τα έξω. Εν συντομία, το όραμά μας για το αύριο, αυτή την εμπειρία που έχουμε, αυτή τη δυναμική που βγάζουμε όλοι μαζί, επειδή είναι δύσκολη περίοδος και δεν είμαστε εμείς στην λογική και στην αντίληψη να πυροδοτήσουμε τώρα, μπας και ξεγελάσουμε κάποιον, να κάνουμε κι άλλο κτίριο ή κι άλλο παράρτημα εδώ, μειώνονται αυτά στην Παιωνία, κάτι που ακούω παράδοξα, αυτό εξαγγέλθηκε και πριν 15 χρόνια από άλλο συνδυασμό που ήταν αντίπαλός μας, ότι θα κάνει ένα παράρτημα στην Παιωνία. Πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο να γίνει, αλλά σου λέμε ας το πούμε ή θα κάνουμε εκθεσιακά κέντρα παντού. Εδώ δεν έχει ένα το Κλικής, ένα ο τόπος. Αυτό που εμείς θα κάνουμε και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε στοχευμένο είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις αγορές του τόπου. Κλικής, Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Γουμένσα, λιγότερο στις άλλες περιοχές. Αυτές οι αγορές πρέπει να στηριχθούν. Ήδη έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι ως διοίκηση. Σας λέω με αδρές λέξεις ότι οφείλουν και εμείς αφούμε και σε αντιπαράθεση να χρειαστεί οι δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν στο Κλικής και θέλω να σας το πω και δημόσια. Η θέση του Προέδρου σας, του Επιμελητηρίου, όσον αφορά το επίδομα ακριτικού νομού των δημοσίων υπαλλήλων ήταν αρνητική. Βλέπετε, δεν κάνω πολιτική εγώ γιατί έτσι μου κατέβηκε. Θέλει κάποιος το επίδομα να παλέψουμε αντί 100 ευρώ να γίνει 200, να γίνει. Αλλά θα το ξοδεύεις στο Κλικής. Δεν θα παίρνεις το κατοστάρικο εδώ σε επίδομα και θα πηγαίνεις να το ξοδεύεις στο Λευκό Πύργο. Αυτή ήταν η δική μου θέση και παραμένει η ίδια. Που σημαίνει ότι οφείλουν αυτοί που από την πίτα που παράγουν όλοι εδώ παίρνουν τα χρήματα και φεύγουν, μένουν στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ευαισθητοποιήσουμε, να συνεργαστούμε μαζί τους, με τους φορείς που τους εκπροσωπούν, τις οργανώσεις τους συνδικαλιστικές. Εμείς θα βάλουμε πλάτη ως επιμελητήριο. Έχουμε σχέδια, έχουμε φαντασία, έχουμε τον τεχνικό τρόπο να το κάνουμε, να τους, με ευκολία δηλαδή να τους φέρουμε πίσω, με δικά μας λεφορία, να τους οθήσουμε να έρθουν στον Κλικής, να γίνουμε πιο οικιστικοί, να τους δώσουμε και ερεθίσματα θετικά όσον αφορά κάποιες καταναλώσεις όπως είναι μια κουβέντα που κάναμε με ειδικούς κλάδους, τα κρεοπολία, τα κομμωτήρια που μπορεί να χρηματοδοτήσει το επιμελητήριο τέτοιες δράσεις. Στο 50% είναι λίγα τα χρήματα, δεν είναι πολλά, δηλαδή με 500 ευρώ δίνεις και ακούγεται το έργο τεράστιο που σημαίνει θα προσελκύσουμε κόσμο να έρθει να δει να επιστρέψει αυτό που εισπράττει από τον Κλικής από την πίτα και να κερδίσει και κάποια ωφέλη. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και με τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Οι επιχειρηματίες οι μεγάλοι είναι έτοιμοι. Το συζήτησα με τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουμε στον τόπο μας και θα βρούμε τον τρόπο ένα ποσό από αυτά που εισπράττει ο εργαζόμενος τεχνικά πώς θα γίνει να πηγαίνει απευθείας στην αγορά. Δεν ξέρουμε πού τα ξοδεύουν όλα. Αλλά εγώ μιλώ και για αυτούς που φεύγουν από το Κλικής. Η αιμορραγία αυτού του τόπου δεν αντέχεται άλλο, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης. Και αν δεν πιέσουμε κι εμείς, δεν μπορεί να αναβαθμιστεί η αγορά από τη μια. Από την άλλη, πάλι με ευαισθησία, πάλι με δράσεις, πάλι με ενέργειες, ίσως και λίγο καυστικές. Θα πρέπει να μειώσουμε, εδώ ξαντάται από όλους μας, να μειώσουμε την έξοδο προς τα Σκόπια. Δεν γίνεται από αυτό με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Το κατανοώ πολλές φορές ότι αδυνατούν κάποιοι οικονομικά όλοι μας. Το πρόβλημα της πίεσης, της αδυναμίας οικονομικής το έχουμε όλοι. Δεν υπάρχει οικογένεια να μην το εισπράττει και να μην το βιώνει στο πετσί της. Όμως πρέπει να αντιδράσουμε εμείς ως εκπρόσωποι αυτή του φορέα να βελτιώσουμε λίγο τις διαδικασίες. Και φυσικά θα συνεχίσουμε και σας βεβαιώνω ότι είμαστε στα σκαριά, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, όλο μας δηλαδή το ενδιαφέρον, πέρα από την καθημερινότητα, θα εστιαστεί
το πώς θα φέρουμε κόσμο στον πληθυσμό. Πώς θα παραμείνει ο κόσμος που ήδη υπάρχει. Η τελευταία προσπάθεια που θα κάνουμε πάνω σε αυτό, ήδη συζητήσαμε με τους δύο Πριτάνης και με τους δύο προέδρους των ΤΕΗ, για πρώτη φορά τους καλέσουμε στον τόπο μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες τρεμάτων στο Βιλνίς. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ακόμα κι αν υπάρχει συμφόρηση των Πανεπιστημίων και των τμήματων στη Θεσσαλονίκη, αυτοί δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε την διάθεση να φιλοξενήσουμε τέτοια τμήματα. Αυτό πρέπει να το κοινοποιήσουμε, να το κάνουμε γνωστό, επίσημα, θεσμικά. Και όχι να λέμε στο καφενείο θα κάνουμε αυτό το άλλο. Να μην κάνουμε δηλαδή πρόχειρες δουλειές του αέρα δουλειά. Η πρώτη μας δηλαδή συνάντηση, εκτιμώ, αν όλα πάνε καλά μετά τις εκλογές που θα πάνε, θα είναι ακριβώς με τα πανεπιστήμια τα δύο, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δρομολογήσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί το Κυριακής είναι και η περιοχή μας είναι όχι αδικημένη, μας έχουν τιμωρήσει πραγματικά όλες οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω για ποιους λόγους, βλέποντας όλο τον άξονα στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός από το Κυριακής, όλες οι άλλες περιοχές έχουν αυτό που τους αναλογεί. Αυτός ο τόπος που δεν το έχει είναι το Κυριακής και πρέπει να βάλουμε όλοι κάτι και να το κερδίσουμε. Όταν όλα αυτά δρομολογηθούν, εγώ νομίζω τα υπόλοιπα όσον αφορά τις εξελίξεις τεχνολογικές, επειδή υλοποιούμε και 2-3 μεγάλα προγράμματα αυτή τη στιγμή στο επιμελητήριο, ξεκίνησε το ΕΣΠΑ που ξέρετε ότι σε αυτά έχουμε τρυφήσει και έχουμε καλή παρουσία ως επιμελητήριο. Ένα από τα προγράμματα που θα αξιοποιήσουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια είναι και εντελώς η αξιοποίηση τεχνολογικών διεργασιών στο επιμελητήριο, όπου να γίνονται και συνδέσεις συνεδριάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό μέσα από το επιμελητήριο με επιχειρήσεις. Όταν δηλαδή κάποιος επιχειρηματίας θέλει να κάνει μια συνδιάλεξη, να μιλήσει, να διαβουλευτεί με έναν επιχειρηματία, θα έρχεται εδώ. Υπάρχουν αυτές οι τεχνικές δυνατότητες, σήμερα είναι απλές, και έτσι θα αποκαταστήσουμε σε μεγάλο βαθμό ό,τι τεχνολογικά υπάρχει σήμερα να το έχει το επιμελητήριο, με τις παρουσίες και ακόμα όλων των εκδηλώσεων ηλεκτρονικά στους υπολογιστές κλπ. Επειδή είναι προγραμματισμένο να αξιοποιήσουμε πάλι ευρωπαϊκά λεφτά και όχι επιμελητηριακά. Τώρα, κλείνω με κάποια κοτσοβολιά που ακούγονται. Γράφτηκε σε ένα site για να ξέρετε πώς θα απαντάτε. Και θα ήθελα κάποιος στο τέλος που θα έχει απορίες, τι απαντάμε σε κάποιον, γιατί αυτά τα απαντώ όλα στις συνεντεύξεις. Με την καλή έννοια. Ρωτώ τους, συζητώ με τους δημοσιογράφους και του θέλουμε να μας ρωτήσετε πραγματικά ό,τι απορία, γιατί πολλές φορές σε εμάς κατάματα και κατάμουτα δεν μας τα λένε, γιατί είναι λογικό, επειδή αυτά εξυπηρετούν άλλους στόχους και άλλους σκοπούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την προσπάθεια του επιμελητηρίου, όπως είπα τον φίλο μου τον Κώστα τον Βιολτζή, δεν φταίει το παιδί. Δεν ασχολείται. Αυτόν τον οδήγησαν εκεί, ξεκάθαρα τον οδήγησε ο Δήμαρχος, γιατί έχει κάτι στο μυαλό του, το οποίο υποτίθεται δεν το έβγαζε. Εμείς με τη δράση μας τον αναγκάσαμε να το βγάλει. Και βγαίνει έντονα και με ένα μεχαροποιεί που ασχολείται ο Δήμαρχος. Ο κάθε Δήμαρχος με εκλογές επιμελητηρίου δεν έχει όμως το δικαίωμα, το έχω πει δημόσια και να τα ακούσει και να τα ακούει και θα τα ακούει όλη την ώρα από μένα, θα με βλέπει στον ύπνο του με την έννοια ότι δεν έχει το δικαίωμα να εκδιάσει με το θεσμικό ρόλο τον οποίο του δώσε ο λαός, το Δήμος του Κυρκής, δεν έχει αυτόν τον ρόλο κανείς μα κανείς, όχι ο Δήμαρχος, όχι ο Πρόεδρος, κανείς δεν τον έχει, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να εκδιάζει συνειδήσεις για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα. Και σε αυτή τη λογική εμείς θα είμαστε τιμωροί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά 14 για να αντιμετωπίσουμε αυτή την, θα την έλεγα, κατά τη δική μου άποψη, υπόγεια διαδρομή που ακολουθεί χρόνια, που ακολουθούν κάποια τέτοια κάτι, υποσυτίζοντας και κάποιους γύρω τους, με πενταροδεκάρες, να το πω έτσι, και αυτοί τους οπλίζουν το χέρι οι ίδιοι και αρχίζουν στο διαδίκτυο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για ενημέρωση, και δικώς αυτοί το χρησιμοποιούν για λάσπη, για συκοφαντία, για οτιδήποτε άλλο. Εμείς σε αυτή τη λογική δεν θα μπούμε, δεν θα τους παρακολουθήσουμε, δεν θα φύγουμε από το στόχο μας, πρέπει να τους απαντήσουμε επικεντρωμένοι στο στόχο μας.
Η κοινωνία δεν τα ανέχεται αυτά. Σας βεβαιώνω εγώ ότι όλα φτάνουν στα αυτιά μας από τους ίδιους που πιέζονται και όχι από άλλους. Γι' αυτό ακριβώς να είστε ήρεμοι εσείς. Εμείς στο επιμελητήριο περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση οικονομική. Είμαστε σε καλό δρόμο τώρα. Παρουσιάσαμε προχθές τον προϋπολογισμό μας και εννοώ δύσκολη να καταλάβετε γιατί στο επιμελητήριο οι οφειλές των μελών μας προς τα επιμελητήρια είναι αυτή τη στιγμή 1.800.000. Και το λέω δημόσια, παρουσία δημοσιογράφων. Ο λόγος είναι ένας. Ότι το επιμελητήριο του Κυλικής κράτησε άμυνα όλη αυτή την περίοδο της κρίσης. Δεν ενέδωσε ποτέ σε πιέσεις αρμοδίων παραγόντων, εισπράξτε, πιέστε, καμία. Δεν μπήκε ποτέ μισό ευρώ φόρο. Δεν μπήκε τόκος, δεν μπήκε τόκος υπερημερίας. Αυτά με ευθύνη της διοίκησης. Άλλοι διοικούν, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Εδώ διοικούμε εμείς. Δεν μπήκε τίποτα. Βεβαίως υπολογίζουμε ότι από το 1.800 η επόμενη διοίκηση τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο θα πάρει τις 300.000. Υπάρχει λόγος, λόγω του γενή θα εισπραχθούν από το Δημόσιο Ταμείο που είναι νόμος του κράτους. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα αναγκαστούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί από την ώρα που δεν το κάνεις, αφού το κάνουν όλα τα επιτρία, θα είσαι παράνομος. Και δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να το αντέξεις. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι θα έχουμε τόσο καλή συνεργασία και ενημέρωση με τα μέλη μας, των οποίων οι συνδρομές είναι ελάχιστες, είναι 20 και 30 ευρώ στο γεμί, που σημαίνει για τέτοια ποσά δεν θα τους αφήσουμε εύκολα να λοξοδρομήσουν και να μπουν σε αυτή την ταλαιπωρία, αν είναι. Κάποιοι όμως αυτά τα ακούν, γιατί το ίδιο σενάριο, σας ενημερώνω, το έπαιξαν και το 2012, στις περασμένες εκλογές. Πάλι το ίδιο σενάριο. Τα ίδια ψέματα, δηλαδή δεν έχουν και φαντασία στο να αλλάξουν κάποια από αυτά και να μας τα παρουσιάσουν κάπως αλλιώς. Δεύτερο, ήδη από τα προγράμματα που σας είπα τον Δεκέμβρη μήνα θα έρθουν χρήματα στο επιμελητήριο και αποκαθιστούνται όλα τα κενά που υπήρχαν και με το προσωπικό και με τα ένσημα κλπ. Αλλά να ξέρετε ότι όταν, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, όταν σήμερα είμαστε επιχειρηματίες γι' αυτό, κάποιος δεν πληρώνει για ένα μήνα τις υποχρεώσεις του, ξέρετε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί. Που σημαίνει όταν λειτουργεί μια επιχείρηση σωστά και άψογα, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα σε καμία περίπτωση. Και όλα αυτά προσπαθούν να τα βγάλουμε με έναν τρόπο περίεργο, με έναν τρόπο συκοφαντικό, δυσφήμισης, πάντοτε παραμονή των εκλογών. Απάντηθηκαν σε όλα τα ερωτήματα αυτά και εσείς ό,τι κενό έχετε να μου το πείτε. Κλείνοντας, σας λέω ότι αυτή τη βδομάδα σας καλώ και σας παρακαλώ. Εμείς κλείσαμε το ένα τμήμα που είναι η μεταποίηση, που ξέρετε όλοι ενημερωθήκατε πώς γίνονται περίπου διεργασίες. Θέλουν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ομόρυθμες πλέον πίεση. Το κλίμα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι καλό για την παράταξή μας, γιατί βγάζεται αυτή τη δυναμική που είπα προς τα έξω. Υπάρχει πολλής κόσμος, τον οποίον οφείλουμε όλοι και πρώτα και κυρία οι υποψήφοι να τον αξιοποιήσετε. Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία κατά την άποψή μου όταν πολλοί κόσμος που δεν είναι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να μένουν αυτοί οι άνθρωποι αναξιοποίητοι. Αξιοποιήστε τους, τηλεφωνήστε τους, καλέστε τους να σας στηρίξουν. Μην περιμένετε από μόνοι τους να το κάνουν. Καλέστε τις επιχειρήσεις. Εγώ κάποια στιγμή τηλεφώνησα σε κάποιους, δεν προλαβαίνω πάντα σε όλους, γιατί κάπου μου είπαν ότι παύλα θα σε ψηφίσουν, αλλά δεν ήρθε ούτε ένας υποψήφιος δικός σου. Πού είναι αυτοί, ποιοι είναι. Τέλος πάντων, του είπα ότι έχουμε ένα σχέδιο να επιτεθούμε την τελευταία εβδομάδα όλοι μαζί για να δικαιολογήσω. Σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα.